Δήμαρχος Κλυγής, του καλλικρατικού Κλυγής για 3,5 χρόνια, ωστόσο έχετε μια μακρόχρονη θητεία και ως δήμαρχος στον Καποδιστριακό Δήμο Πικρολίμνης. Είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, έτσι, σε προσωπικό επίπεδο. Είναι το ίδιο πράγμα, είναι κατάτι επαχθέστερο ή δυσκολότερο ή είναι μέρα και η νύχτα? Προσωπικά για μένα ο Καλλικράτης απέτυχε. Έτσι. Λέμε πολλές φορές ότι η Ελλάδα, η κεντρική κυβέρνηση ασχολείται λοιπόν με την Αθήνα. Το ίδιο πράγμα μπορώ να πω σήμερα, ότι περισσότερο ασχολείται ο Δήμαρχος με την πρωτεύουσα του Δήμου και η περιφέρεια δεν βοηθιέται πάρα πολύ. Όσοι δήμαρχοι του Καποδίστρια κάνουν υποδομές στους παλιούς καποδιστριακούς δήμους, λοιπόν, δεν έχουν ανάγκη. Εγώ, ορμόμενος από το δικό μου το Δήμο, εκεί θέλω να εστιάσω την προσοχή σας. Στα 3,5-7 χρόνια θεωρώ ότι τους αδίκησα. Όπως ξέρετε, αδικήσατε τον πρώην Δήμο Πικρολίμνης, έτσι. Γιατί είχε όλες τις απαραίτητες υποδομές. Και δεν χρειάστηκε να κάνει. Και δεν χρειάζεται λοιπόν είτε δρόμοι, είτε αναπλάσεις πλατιών, είτε τοποθέτηση διακοσμικών ιστών. Λοιπόν, δεν είχαν ανάγκη. Έτσι. Η ανάγκη τους είναι μόνο σε ένα σημείο, για να λέμε την αλήθεια. Σε αυτό που λέγεται πόσιμο νερό εξαιτίας των Ιδρυγών. Έτσι. Το γνωστό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε ο επόμενος Δήμαρχος, όποιος και αν είναι, να δώσει λύση. Να είμαστε υγιείς και θα τους παρακολουθώ πώς θα δώσουν τη λύση. Εάν μία λύση μόνο υπάρχει, εάν μπει σε ένα καινούργιο πρόγραμμα απολυτροποίησης που τώρα προτίθεται το Υπουργείο Γεωργίας να το βγάλει, έτσι, τότε μπορεί να δοθεί λύση σε αυτό που λέγεται. Αλλιώς όλη η περιοχή θα είναι διαρκώς επιβαρημένη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι όλα τα χωριά. Υπάρχουν χωριά τα οποία, έτσι, με το μεγάλο έργο που είχε γίνει, όπως είναι Πικρολίμνη, Ξηροκερατιά, Μικρόκαμπος, Ανθόπιτο, κάτω από όσο είναι Δήμητρα, δεν έχουν πρόβλημα. Το πρόβλημα εστιάζεται σε 3 χωριά. Παλιό Νέο Αγιονέρι και Μαυρονέρι. Σε αυτά τα χωριά είναι το πρόβλημα. Έτσι. Αλλά όταν ανέλαβα, υπήρχε με το πρόβλημα και μάλιστα από το 1999 δεν άφησα στα χωριά μου, τουλάχιστον είχα βάλει. Τους είχα δημοσιοποιήσει ότι το νερό είναι ακατάλληλο. Ωστόσο, είπατε ότι αισθάνεστε ότι αδικήσατε τον πρώην Δήμο, τον Καποδιστριακό Δήμο Πικρολίμνης, αλλά κατ' επανάληψη το έχετε πει και στο Συμβούλιο και γενικότερα έξω, ότι αισθάνεστε ότι αδικήσατε και τα χωριά, και άλλα χωριά δηλαδή, εκτός από την Πικρολίμνη. Κοιτάξτε. Αυτό είναι γιατί το μέγεθος των προβλημάτων του Κλυγής απορροφάει πολύ περισσότερα. Κοιτάξτε, ήταν προσωπική μου επιλογή. Και μάλιστα του είχα πει και στον Δημοκρατικό να ρίξω το βάρος στην πόλη Κλυγής. Να γίνουν υποδομές, γιατί η ανάπτυξη έρχεται έχοντας η πόλη τις υποδομές της. Δεν θέλω να πω τίποτα για τους πρώην δημάρχους ή όχι. Αλλά συνήθως ξέρετε τι γίνεται στην πράξη. Όταν τα έργα υποδομής τα τρώει, είναι κάτω από τη γη, αυτά δεν φαίνονται. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν φαίνονται. Λοιπόν, ούτε θα αναφερθώ σε κάποιο δήμαρχο που έκανε αυτά τα έργα με το βιολογικό, την αποκέντρωση, τα πάντα λοιπόν, και άλλοι προσφέρανε, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, αλλά δεν φαίνονται. Και είπα, δώσαμε βαρύτητα σε αυτό που λέγεται αντικατάσταση δικτύου της πόλης, το 65% ήταν από αμίαντο. Και αυτά τα χρήματα μάλιστα είναι από χρήματα δικά μας, δεν πήραμε από κάποιο φορέα. Άλλο τώρα που η Δημοτική Αρχή με την ΔΕΙΑΚ προσπαθεί αυτά τα χρήματα τα οποία διέθεσε και την αντικατάσταση του δικτύου, πιστεύω και εκτιμώ με μεγάλο ποσοστό θα το πάρω από το ΥΠΕΡΑ. Από το ΥΠΕΡΑ. Είναι μια υπηρεσία λοιπόν, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, είμαστε σε καλό δρόμο και πιστεύω και εκτιμώ ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε. Έτσι. Μάλιστα. Για να μην επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, εννοείται τη ΔΕΙΑ. Τώρα ο Καλλικράτης. Εγώ δεν. Έχω και εγώ ένα μέρος της ευθύνης, έτσι. Γιατί ήμουν πρόεδρος της ΣΤΕΠ. Αλλά έτσι όπως είχε έρθει το μνημόνιο επί Υπουργού Ιστορικών του κ. Ραγκούση, εμάς προσωπικά τους δημάρχους μας είχε αρέσει γιατί λέγαμε ότι να γίνει αυτή η ενοποίηση των 7 Δήμων. Έχοντας υπόψη που έλεγε στο μνημόνιο ότι κάθε δημοτική ενότητα θα έχει το δικό της μικρό προϋπολογισμό για να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα.
πιστεύοντας ότι η έδρα του Δήμου που, είναι, που θα ήταν η πόλη του Κυλκής θα είναι ο Δήμος επιτελείο για να ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα της Δημοτικής Αρχής είναι, είναι η καθημερινότητα. Και ειδικότερα τα χωριά μας, από ποια άποψη. Εδώ βλέπεις επάνω στα κούρσια και είναι 36-38 χωριά, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, όπως και να το κάνεις, είναι μια περιοχή έτσι προβληματική εντός εισαγωγικών, όχι από τους κατοίκους. Αχανής. Έτσι. Λοιπόν, και 8 και 10 κάτοικοι να υπάρχουν, το νερό θα το πας. Την καθαρτικότητα θα την κάνεις, το πράσινο θα το κάνεις. Όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Και με ένα προσωπικό, και με ένα προσωπικό που έχει σχέση με την καθημερινότητα, είναι πάρα πολύ μικρό. Ούτε με δίμηνα, ούτε με οχτάμηνα να ξέρουν κάποιοι ότι λύνουν αυτά τα προβλήματα. Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται να πάρουν ένα μεροκάματο, να σηκωθούν να φύγουν και δεν προσέχουν την εργασία τους. Για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην εργασία. Πώς προγραμματίζεται αυτό, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Η παρούσα κυβέρνηση λοιπόν δεσμεύτηκε ότι σύντομα έτσι, θα επιτρέψει την πρόληψη μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας. Στο Δήμο Κυλκής τι προγραμματίζει, δηλαδή ποιες ανάγκες μιλάμε. Εγώ αφορώ μόνο και στην υπηρεσία καθαριότητας. Εκεί θα μας επιτρέψουν. Για πόσο, για 20, 30, 40. Λοιπόν, ό,τι λέει το οργανόγραμμα του Δήμου. Έτσι, ό,τι λέει το οργανόγραμμα του Δήμου. Όταν έρθει, λοιπόν, τότε θα το ανακοινώσω. Και λέω, εκεί μας παρέσαν εμάς σε αυτό το αχανές Δήμο, το αχανή Δήμο. Λοιπόν, προβλέποντας να είναι επιτελικός Δήμος η πρωτεύουσα και οι δημοτικές ενότητες να ασχοληθούν με την καθημερινότητα. Αντιλαμβάνεστε, αν ο κάθε τοπικός αντιδήμαρχος είχε ένα μικρό ποσό να αντιμετωπίσει την καθαριότητα, το χωριό, το πράσινο, τις βλάβες, τα χόρτα, όλα τα νεκροταφεία, σήμερα θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Είπατε ότι το βάρος έπεσε στον Κυλκής. Αν σας ρωτούσα σε αυτά τα 3,5 χρόνια να θυμίσετε ποια είναι τα έργα αυτά τα 4-5, όσα νομίζετε εσείς, που είναι έργα που σημαντικά που φέρουν τη σφραγίδα της σημερινής Δημοτικής Αρχής. Ποια θα παρακολουθούσατε, ποια θα λέγατε. Επειδή προηγουμένως σας διαβεβαίωσα ότι εγώ θα αποχωρήσω από το Δήμο. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μέχρι τη λήξη της θητείας μου θα εργαστώ ακόμα περισσότερο προκειμένου να υλοποιήσω κάποια πράγματα τα οποία δημοσιοποίησα. Πρώτον, θέλω η περιοχή που είναι τα κλειστά γυμναστήρια και το γήπεδο να το κάνω ένα αθλητικό πυρήνα με μία προοπτική. Όχι μόνο να γίνονται πανελλήνιοι αγώνες, αλλά και πανευρωπαϊκοί. Ήδη το παλιό γυμναστήριο είναι εν εξαιρίση, ο εργολάβος δουλεύει μέσα. Και όποιος θέλει να μεταβεί να κάνει μια αυτοψία, το πάνελ, η στέγη τουλάχιστον έχει τελειώσει. Τώρα πάει λοιπόν στα στατικά. Γιατί έργα μιλάμε αυτό, γιατί έργο, είναι μεγάλο έργο, πόσο αυτό, αυτό το έργο είναι 500.000 ευρώ. Έχοντας υπόψη ότι το νέο γυμναστήριο, το οποίο τόσα χρόνια λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας, επί των ημερών μου πήρε άδεια λειτουργίας, αφού λάβαμε όλα τα μέτρα πυρασφάλειας και το ξέδεψαμε λίγα λεφτά, ξέδεψαμε πάνω από 80.000 ευρώ. Έτσι. Έχοντας το δεύτερο γυμναστήριο. Τι απομένει. Περιμένω, φίλε μου, Θεόφιλε, η αποπεράδοση των κερκίδων, λοιπόν, του γηπέδου του Κυλκής. Ένας φάκελος που έκανε κάνα 2-3 χρόνια να έρθει. Αυτός ο φάκελος ο οποίος ήρθε και το χειρίζεται προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας μου, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα, γιατί η συνεργασία μας είναι άψογη και οι κακόπιστοι να σταματάνε, έτσι, να αναγνωρίζουν τις προφορές κάποιων ανθρώπων, γιατί χρειάζεται πολιτική ανδρεία σε αυτή τη ζωή, έτσι, να αναγνωρίζει κάποιους ανθρώπους που προσφέρουν. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος μου να λέγανε, να ήταν αντίπαλος μου, λοιπόν, προεκλογικά, εγώ λέω την αλήθεια. Είναι ένας από τους καλύτερους συνεργάτες μου. Τελεία και παύλα. Ήρθε αυτός ο φάκελος και τι περίχε. Περίχε, λοιπόν, τη στατική μελέτη, την οικονομικοτεχνική μελέτη, χωρίς να έρθει η μελέτη της κατασκευής του έργου. Ο περάτης έργου. Όλο του έργου. Αυτό είναι για μένα ο πρώτος στόχος μου. Θέλω να κάνω αυτή την περιοχή ένα αθλητικό πυρήνα, να παρακολουθεί στους νεολαίους, έτσι, να το χαρούνε, να γυμναστούνε. Παράλληλα με αυτό το έργο θα γίνει και αντικατάσταση του ταρτάν του στήθου. Ναι, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια, λοιπόν, ότι έχει φθαρεί εντελώς και
Και όμως, ξέρετε, επειδή οι εκλογές θα πάνε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, λοιπόν, δεν έκανα. Λοιπόν, άρα παρατείνεται και η θητεία μου για δύο ή τρεις μήνες ακόμα. Πόσο. Δηλαδή, να υπολογίσουμε ότι θα το προλάβετε. Δύσκολο. Εγώ θα το κάνω. Σε δύο ημέρες εγκαθίσταται ο εργολάβος εδώ στην Καπέτα, μπροστά από το Δημαρχείο. Λοιπόν, για την τοποθέτηση λοιπόν, 70 διακοσμητικών ιστών, έθε και έθεν του δρόμου. Συνεργαζόμενοι προς τούτο, τόσο με την ΕΔΙΕ και κλείθηκε η ΕΔΙΕ. Λοιπόν, ο εργολάβος της ΕΔΙΕ, ο εργολάβος του Δήμου και ο εργολάβος της ΔΕΙΑΚ τη Τετάρτη 11 η ώρα εδώ πέρα για σύσκεψη, ούτως ώστε να υπάρχει μια κοινή συνεργασία μεταξύ των τριών φορέων. Μιλάμε και για υπογειοποίηση του το μεγάλο έργο αυτό, ύστερα από πίεση προς τον φίλο μου, τον διευθυντή, λοιπόν. Έβαλε και ο Δήμος το χεράκι του για να γίνει η υπογειοποίηση. Λοιπόν, υπάρχει και ετοιμάτηση 21 Ιουνίου σε αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Είναι η Καπέτα. Είναι μόνο η Καπέτα και πια και έχει κάποιους άλλους δρόμους κάθετους. Λοιπόν, αυτό πιστεύω και εκτιμώ έτσι, θα τελειώσει, γιατί θέλουν δεν θέλουν να τελειώσει, ούτως ώστε με την επερμανίγη του Σεπτεμβρίου εδώ μπροστά ο χώρος να είναι έτοιμος. Αν διαπιστώσατε ότι όπου έγινε αντικατάσταση του δικτύου, λοιπόν, όπως επάνω στην Λεωναρδοπούλου, στη Δοϊράνη, στην Περικλέως, λοιπόν, ο Δήμος προέβη λοιπόν στην ασφαλτάθρωση όλο αυτό το δρόμο. Αυτός είναι ο στόχος μου, τελειώνοντας η ΔΕΙΑΚ, να ασφαλτάθρωση αυτούς τους δρόμους. Γι' αυτό είπα εγώ ότι μέχρι να φύγω, τουλάχιστον αυτή η περιοχή που είναι κάτω από την 21η Ιουνίου, από τα ταξί και κάτω, θέλω να ασφαλτάθρωση όλους τους δρόμους για να ηρεμήσουν όλοι οι άνθρωποι. Φέτος, για το 2018, η μελέτη πιστεύω ότι θα τελειώσει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου για την ανάπλαση της πλατείας Ειρήνης. Έτσι. Ποια παρέμβαση εκεί θέλετε να κάνετε, τι ακριβώς? Εκεί θέλω να κάνουμε δύο κλιματικές παρεμβάσεις. Δηλαδή, έτσι μπορείτε λοιπόν, να περιγράψετε έτσι, για καταλάβει. Ας σου πω. Λοιπόν, τι θα περιμένει ο Δημότης, λοιπόν, δηλαδή. Πρώτον, θα ξυλωθεί όλη η πλατεία. Έτσι. Λοιπόν, θα τοποθετηθούν νέα πλακίδια. Νέοι διακοσμητικοί ιστοί, θα έχουμε περισσότερο πράσινο. Τι έργο είναι αυτό, δικά μας χρήματα. Λοιπόν, η μελέτη ανέρχεται λοιπόν γύρω στις 400.000. Γύρω στις 400.000. Δεν είναι μικρό έργο. Και δεν είναι και πολλά. Και είχατε πει ότι προγραμματίζεται και μία παρέμβαση για το μεγάλο πάρκο Κήπος εκεί. Βάσει την αρχή της συνέχειας της διοίκησης, κληρονομήσαμε το πάρκο του Κήπου, η οποία πλατεία μελετήθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τις προηγούμενες διοικήσεις και δεν θέλω να ασκήσω κριτική στους πρώην συναδέλφους, αλλά με αποτέλεσμα η σημερινή διοίκηση έχει υποχρεώσει την έφρεχτη λειτουργία αυτού του πάρκου. Το οποίο είναι και μεγάλο. Εμείς, για το 2018, μαζί με τη μελέτη της ανάπλασης της πλατείας της Ειρήνης, θα κάνουμε και κάποιες άλλες παραβάσεις στο νέο πάρκο, ενισχύοντας το πράσινο. Αυτό σημαίνει στο χωμάτινο κομμάτι θα ενισχύσει το πράσινο, γιατί υποθέτω ότι δεν μπορεί να γίνει αποξήλωση. Για να γίνει αποξήλωση, όπως είναι εκείνη η αερογέφυρα, δεν ξέρω αν πήγε κανένα ζευγάρι και τέλεσε πολιτικό γάμο. Και δεν ξέρω τι σκοπό είχε να γίνει αυτή η αερογέφυρα, ή ο πυρήνας που οδηγεί προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εδώ θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το έχω πει και στο παρελθόν πριν από 1,5-2 χρόνια, ότι μετά την παράληψη πενταετίας που έχει σχέση με τη διοικητική παραλαβή του έργου, να γίνουν παρεμβάσεις. Εγώ προσωπικά, αν ασχολιόμουν, την Βενιζέλο θα την άνοιγα. Μετά την παρέλευση της πενταετίας. Θα την άνοιγα. Και εδώ έχουν ευθύνες όχι μόνο οι διοικούντες, αλλά και οι θεσμοί. Έτσι. Δεν ξέρανε όταν γινόταν η ανάρτηση της μελέτης, δεν γνώριζαν όλοι ότι θα κλείσει η Βενιζέλο. Οι θεσμοί δεν ξέρανε. Οι σύλλογοι αυτοί, οι αρμόδιοι, οι τεχνικοί, δεν θέλω να αναφέρω ονομαστικά, αρχιτεκτών, μηχανικών, όλοι.
Όλοι αυτοί που λοιπόν δικηγορικοί σύλλογοι, τα πάντα όλα δεν γνώριζαν ότι κλείνει η Βενιζέλου. Και συνεχεία μετά την αποπεράτηση το έργο ξυπνήσανε γιατί έκλεισε η Βενιζέλου ή όχι. Πώς κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι προς τιμή τους εκείνη την περίοδο, όπως ο Τάσος Αμανατίδης, ο Μάκης ο Πεντερεζής και κάποιοι άλλοι από την προηγούμενη διοίκηση, δεν ενέκριναν την εκτέλεση αυτού του έργου. Και δεν μπορούσε να γίνει μια τροποποίηση της μελέτης. Ούτως ώστε τουλάχιστον το κλείσατε, αλλά να μην υπήρχαν αυτή η αλογέφυρα και ο πυρήνας ο άλλος, ο οποίος είναι άκρος επικίνδυνος για τα παιδιά μας. Έτσι. Και αυτός ο πυρήνας ειδικότερα θα πρέπει να, μετά την παρέλαση τουλάχιστον της πενταετίας, αν δεν μπορούν να ρίξουν τον δρόμο, τουλάχιστον να τον κρεμίσουν και να γίνει πράσινο. Πάμε. Ας πάμε, ας αφήσουμε λίγο τα έργα. Ας ασχοληθούμε λίγο με κάποιες, εγώ τις λέω, ανοιχτές πληγές, ανοιχτές προκλήσεις, θέματα τα οποία έχουν μια προϊστορία πίσω τους. Ας διαλύσουμε αυτά και μετά, αν θέλετε, συνεχίζουμε και στα έργα. Πεζοδρόμηση 21 Ιουνίου. Άλλο ένα πρόβλημα. Έχει, η μελέτη. Εγώ ξεκίνησα σαν δημοσιογράφος και θα αξιοδοτηθώ σε λίγο. Όπως λέμε κάποιοι ότι από την εποχή του Τάδε. Ναι, έτσι. Ναι. Από την εποχή από του Τάδε. Από 94. Κοιτάξτε. Όταν απεντάχθηκε αυτό το έργο και ανέλαβα, η οποία είχε προηγηθεί η απένταξή της και είχε ενταχθεί λοιπόν στο ΕΣΠΑ, εγώ σκέφτηκα ότι θα πρέπει αυτό το, εφόσον υπάρχουν χρήματα λοιπόν εδώ στο Δήμο, λοιπόν έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε λοιπόν την αναβάθμιση της 21ης Ιουνίου. Δόθηκε εντόνι στην Τεχνική Υπηρεσία, η οποία Τεχνική Υπηρεσία τελείωσε τη μελέτη, ορίμασε η μελέτη, ήταν ενταγμένο για το 2017. Τελευταία όμως διαπιστώθηκε ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι επαρχιακός. Έτσι, εθνικός δρόμος. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, τελευταία στιγμή καταλάβανε ότι είναι, η κυριότητα δεν είναι του Δήμου. Τι να κάνω. Λοιπόν, και αυτό θέλω να ευχαριστήσω κάποιον εδώ τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος μου λέει: έτσι εδώ πέρα και μου λέει. Είναι πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Έτσι. Δηλαδή, σοβαρό. Και άλλα αυτά. Δεν θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Ρωτάει ο Δημότης. Δεν θα μπορούσε, καλά. Εντάξει, μάθατε έστω για καθυστερημένα ότι η κυριότητα δεν μας ανήκει. Δεν θα μπορούσε αυτό να λυθεί. Λύνεται. Παράλληλα με το έργο. Τίποτε δεν είναι αδύνατο στη ζωή. Αρκεί να θέλεις. Έτσι. Αρκεί να θέλεις. Η διοίκηση η σημερινή. Η διοίκηση. Υπό τον Δήμαρχο Σισμανίδη. Θέλει αυτό το έργο. Θέλει το έργο. Θα το. Τουλάχιστον ο επόμενος να το δημοπρατήσει. Αφού γίνει ο αποκαρτισμός του εθνικού δρόμου σε δημοτικό δρόμο. Και όπως με διαβεβαίωσε η τεχνική υπηρεσία της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Έχουν πάρει εντολή. Στην οποία υποβάλατε έτοιμα. Ναι. Υποβάλαμε, έτσι. Εμείς υποβάλαμε έτοιμα. Εδώ στην αντιπεριφερία συνεχεία, αυτή κάτω στην περιφερία και αυτή συνεχεία στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Αυτοί είπανε, δεν ξέραν κανένας ότι είναι εθνικός δρόμος. Το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών είπε ότι είναι εθνικός δρόμος. Αντιλαμβάνεστε, όταν θέλεις να πλέξεις, να κάνεις αυτό το έργο, να πλέξεις με μια υπηρεσία που λέγεται διπεχό, σημαίνει δεν μπορείς να κάνεις επέκταση του υπάρχοντος πεζοδρομίου ούτε με ένα εκατοστό. Απαγορεύεται αυστηρός. Όταν θα γίνει ο δημοτικός δρόμος, ο οποίος δημοτικός δρόμος θα χρειαστούν αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί τι έκανε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όλοι οι δρόμοι, οι οποίοι εννοούν την πόλη της Θεσσαλονίκης με τις 7 πρωτεύουσες του νομού, αυτοί είναι εθνικοί δρόμοι. Λοιπόν, σταματάνε στην είσοδο της πόλης ή προχωράνε από μέσα. Προχωράτε από μέσα. Εδώ πέρα, όπως ξέρουμε, μέχρι 15 είναι εθνικός δρόμος. Από 15 και μετά είναι επαρχιακός δρόμος. Όταν είναι εθνικός δρόμος, είναι ακόμη χειρότερα. Έτσι. Να φανταστείτε ότι εμείς για να κάνουμε παρέμβαση εδώ, η 15 είναι επαρχιακός δρόμος. Έτσι. Για να κάνουμε παρέμβαση, ζητήσαμε την άδεια της αντιπεριφέρειας. Δικός τους δρόμος είναι. Ναι. Και αν 21 Ιουνίου στην είσοδο βρίσκεται σε αυτή τη σκοτεινή κατάσταση, δεν είναι έργο των διοικήσεων του Δήμου. Είναι έργο της περιφέρειας. Είναι έργο της περιφέρειας. Λοιπόν. Θα πείτε, Δήμαρχε, δεν μπορείτε να κάνετε μια προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια και να το κάνεις εσύ. Τότε για ποιο λόγο υπάρχει η περιφέρεια. Για να είμαστε σε ένα όμορφο κτίριο. Δηλαδή, τι έχουν διεκδικήσει από κάτω. Δεν μπορούνε.
Την είσοδο τη πόλη. Να πάρουν ιστού. Δεν θέλω εγώ παραπάνω για να πάρω. Τα πεζοδρόμια βλέπετε από τη μεριά του γυμνασίου, του παλιού αρένου, έχουμε κάνει τα πεζοδρόμια. Περιφερειακός Αγίου Γεωργίου. Αυτό περιμετρικό. Αυτό ο δρόμο. Αυτός ο φράχτης στο στρατόπεδο, πότε θα κρεμιστεί επιτέλους, γιατί είναι ένα έργο και αυτό που σέβει αρκετά χρόνια. Δεν είναι λίγο άδικο για μια πόλη που μάλιστα τώρα με το κλείσιμο της Βενιζέλου κυκλοφοριακά έχει σημαντικά προβλήματα. Αυτός ο περιμετρικός θα λύσει κάποια προβλήματα. Όχι όλα, κάποια θα λύσει. Πόσο θα περιμένουμε για αυτήν την ιστορία, για να φράχτη. Κοιτάξτε, κύριε Παγκράτη, στο πρώτο χρόνο εγώ την πόλη αυτή δεν την γνώριζα καλά. Είμαι από χωριό. Έτσι θέλουν κάποιοι να με αποκαλούν. Αυτοί που γνώριζαν το πρόβλημα. Όχι. Αυτοί που γνώριζαν το πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια σιωπούσαν. Σιωπούσαν. Μετά από ένα χρόνο, έτσι, όταν μου είπαν ότι υπάρχει αυτό ο περιμετρικό δρόμο πίσω από το λόφο του Αγίου Γεωργίου. Κάθισα μαζί με την τεχνική υπηρεσία και τότε αρμόδια αντιδήμαρχο τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για αυτόν τον δρόμο. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει περίπτωση για να πάει από το στρατόπεδο Καμπάρι θα πρέπει να μας πάρει ένα κομμάτι γύρω στα 4 στρέμματα. Ο φίλος μου ο Τερζίδης όταν ήθελε να κάνει, γιατί είχε κάνει δύο μελέτες οι οποίες δεν είχαν οριμάσει. Λοιπόν, ο στρατός τους ζητούσε από τη διοίκηση του Τερζίδη, αφού θα ξυλώσουν την περίφραξη, να κατασκευάζει νέα περίφραξη νατολικών προδιαγραφών. Αυτή όμως η δαπάνη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, είναι μη επιλέξιμη. Μη επιλέξιμη. Δεν μπορεί δηλαδή ο Δήμαρχος λοιπόν, να μπει σε άλλα χωράφια που είναι άλλος φορέας. Και υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί που δόξα στον Θεό, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 10 ελεκτικούς μηχανισμούς. Έτσι, με αποτέλεσμα αυτός ο διαγωνισμός, αυτή η κατασκευή θα έβγαινε άγονη. Κατόπιν αυτού τι κάναμε. Λοιπόν, καταλήξαμε ότι πρέπει να γίνει απολουτρίωση. Ο στρατός συμφώνησε. Μέσα σε αυτό το στρατόπεδο υπάρχουν, έτσι όπως μου το λένε και οι τεχνοκράτες, 4 ορφανά αγροτικά τεμάχια. Το ότι θα γίνει απολουτρίωση θα γίνει. Βρισκόμαστε στη διαδικασία, λοιπόν, να τακτοποιήσεις αυτό το ερωτηματικό, το νομικό συμβούλιο με το πολεοδόμο. Θα προλάβετε να τα κάνετε στη θητεία σας. Εγώ προσωπικά λέω ότι η απολυτρίωση επί των ημερών μου θα γίνει. Αυτός ο δρόμος θα γίνει, πιστεύω, ούτε από τον επόμενο δήμαρχο. Έτσι. Τουλάχιστον και ο επόμενος να συνεχίσει. Να συνεχίσει τη σύνταση της μελέτης και να υλοποιηθεί στην επόμενη θητεία. Και δεν είναι τα θέματα πολλά. Έτσι. Το μήκος είναι 2 χιλιόμετρα 100 μέτρα. Έτσι. Δεν είναι πολλά τα χρήματα. Και επειδή αυτός ο Δήμος, έτσι, τουλάχιστον οικονομικά έχει μια οικονομική αυτάρχεια και έχει τέτοια επιστολιπτική ικανότητα, το τονίζω αυτό το πράγμα, σε σύγκριση με άλλους Δήμους της χώρας που οδεύουν προς το κόκκινο, μπορεί να απευθυνθεί και στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Τράπεζα να πάρει ένα ποσό χρημάτων και να κάνει αυτό το έργο. Όταν τα δάνεια χρησιμεύουν όταν αποβλέπουν σε έργα υποδομών. Όχι δάνεια για να αξιοποιήσουν την υπολογική. Να επανέλθουμε λίγο σε αυτό που ρώτησα νωρίτερα για τα έργα και στο Κλυγκής και στους οικισμούς. Για ποια από αυτά αισθάνεστε ότι προσέφερε ο Σεσμανίδης, ότι έκανα 5 πράγματα στο Κλυγκής. Και αυτά που έχω κάνει και αυτά που προγραμματίζω να κάνω, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να κυκλοφορείτε στην πόλη του Κλυγκής και να λέτε ότι αυτή είναι η σφραγίδα μου. Νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής όταν συναντάω παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού σχολείου και τους γονείς τους και μου λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ με την κατασκευή των νέων παιδικών χαρών. Είμαστε σαν Δήμος πρωτοπόρος σε επίπεδο χώρας, έτσι, που αποξηλώσαμε όλες τις παιδικές επικίνδυνες, τις αποξηλώσαμε όλες, γιατί δεν ήταν πιστοποιημένες, έτσι, και εξοδέψαμε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε νέες παιδικές χαρές, υποδομές, προμήθεια και τοποθέτηση παιδικών οργάνων. Έτσι. Κάποιοι άλλοι Δήμοι, το ξέρεις πάρα πολύ καλά,
Δεν έχουν ασχοληθεί ούτε, ούτε με τέτοιο σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε και για το έτος 2018 και την προμήθεια νέων παιδικών οργάνων και την υποδομή τους που είναι γύρω στα 250.000 ευρώ, αν θυμούμε καλά. Δεύτερον, προβήκαμε στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με δικά μας χρήματα, έτσι, και όχι το αρμόδιο φορέα που λέγεται πολιτική προστασία, κάνοντας τη γέφυρα λοιπόν της Τερπίλου. Συγχαίρω την τεχνική υπηρεσία για πρώτη φορά, λοιπόν, συντάξαμε τέτοια μελέτη, ενώ ήταν κάτι το κατεπήγον, που μπορούσε η διοίκηση να το αναθέσει σε ένα μελετητή. Αντιλαμβάνεστε τι θα σήμαινε κάνει σε αυτή την απευθείας ανάθεση. Τελείωσε αυτό λοιπόν η γέφυρα της Τερπίλου, που είχε ένα κόστος 540.000 ευρώ. Στη φύσκα έγινε μια άλλη παρέμβαση. Εκεί, όταν ανέλαβα το 2014 το Νοέμβριο, πηγαίνοντας στο ΣΥΓΜΑ ΣΥΓΜΑ Μουλιών, ήταν και το χωριό πλημμυρισμένο. Το γνωστό πρόβλημα. Το γνωστό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, η διοίκηση δεν έκλεισε τα μάτια της. Έκανε τη μελέτη, έκανε ένα αντιπλημμυρικό έργο. Μπορεί κάποιοι εκεί πέρα να είχαν λοιπόν αντίδραση ως προς το ποσό των χρημάτων, τι χρειάζεται αυτό ή όχι. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκαν ότι ματαιοπονούσαν. Έγινε αυτό και έσωσε το χωριό. Υπάρχει μόνο ένα κομμάτι, έτσι. Πιέζουμε τον ΟΣΕ, δεν ξέρω πώς λέγεται σήμερα, τι ονομασία έχει. ΟΣΕ. Αυτοί να λάβουν το κομμάτι κάτω. Λοιπόν, υπάρχει μια γέφυρα από τις συνδρομικές γραμμές να το τελειώσουν αυτοί για να μην πλημμυρίσει ποτέ ο συνδρομικός σταθμός. Παράλληλα, αντιπλημμυρικά έργα συνεχίζονται. Έτσι. Μικρό κάμπο, τώρα θα μπει από εβδομάδα ο εργολάβος στην καμπάνη. Λοιπόν, στην καμπάνη. Και συνεχίζουμε και για το 2018. Το 2018 έχουμε για τα χωριά μας, για τις παλιές δημοτικές ενότητες, 1.270.000 ασφαλτοστρώσεις, κασπεδώσεις, πεζοδρόμια και ό,τι άλλο θα προβληθούν. Αυτό θα λειτουργήσει και ως διόρθωση μαρτυμένων. Δηλαδή, είπατε ότι υπάρχει μια δίκη. Για την πόλη υπάρχει ένα ποσό, έτσι, 800.000 ευρώ, για την πόλη μόνο, έτσι. Δεν είναι λίγα λεφτά, 800.000 ευρώ, προκειμένου, όπως είπα και πιο μπροστά, να αποκαταστήσουμε τους δρόμους. Τα τραύματα από το. Τόσο από την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, όσο και τα παλιά τραύματα της αποχέτευσης. Αυτά που είπαμε. Ναι. Κάμισα εκατομμύρια άκουσα. Και άκουσαν και οι δημότες, οι θεατές μας. Από πού? Λοιπόν. Από την καλή διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Έτσι. Από την καλή λοιπόν. Έχετε πλεονασματικούς. Έχουμε πλεονασματικό. Λοιπόν, και το 2017 είχαμε πλεονασματικό. Έτσι. Λοιπόν. 5,70. 5,70 είχαμε. Έτσι. Και μάλιστα. Αν σκεφτεί κανείς. 5,5 για εκατομμύρια μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς ένα πράγμα. Γιατί, αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Ξέρετε γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί η σημερινή διοίκηση, εκτός από κάποια μικρά ποσά που προέβησε απευθείας αναθέσεις, έτσι, εκεί κέρδισε το ότι έκανε μεγάλα έργα, με ομάδες, και επειδή σήμερα υπάρχει πείνα στους εργολάβους, παίρνανε εκτόσεις μεγάλες. Θα πούν κάποιοι, όταν είναι άλλος δίνει πάνω από 50%, τι ποιοτικό έργο κάνει. Εγώ εκεί συγχαίρω τους μηχανικούς μου που επέβλεπαν αυτά τα έργα και τα έργα αυτά είναι τέλεια. Αυτές οι ασφαλτοστρώσεις που έγιναν μέσα στην πόλη, ο άνθρωπος έδωσε 55%. Αλλά έκανε ασφαλτοστρώσεις που δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, διαθέτεις, Θεόφιλε, ένα πράγμα. Στο τεχνικό σου πρόγραμμα, όπως είχε κάθε χρόνο σε μένα, 4 εκατομμύρια. Με πάνω από 50% έκπτωση, τα 2 εκατομμύρια μένουν στο ταμείο του Δήμου. Τα οποία αυτά προστίθενται την επόμενη χρονιά. Όταν όμως κάνεις, να μην πω ότι. Να μην παρεξηγηθεί κανένας, έτσι. Και πει, με πληγώνει τις απευθείας αναθέσεις σε ποσά μεγάλα. Επόμενο, δεν λέω ότι αποβλέπεις πουθενά αλλού. Λοιπόν, και δεν έχοντας καμία έκπτωση, είναι σε βάρος του Δήμου. Και λέω. Όταν ανέλαβα, ειλικρινά, δεν υπήρχε ούτε ένα λίτρο πετρέλαιο. Γιατί? Ναι, αλλά είχατε όμως και ένα πλεόνασμα. Υπήρχε. Υπήρχε ένα ταμείο. Υπήρχε ένα ταμείο, δεν έχω καμία αντίρρηση, Θεόφιλε. Αυτά όμως τα χρήματα. Σας άκουσε, κοιτά. Κοιτάξτε, δεν θυμάμαι, 5-6 εκατομμύρια δεν θυμάμαι. Αλλά από αυτά όμως ξοφλήθηκαν, έτσι μέχρι τέλος του χρόνου, κάποια έργα, έτσι, εντάξει. Έτσι. Κάποια έργα ξοφλήθηκαν. Εγώ όμως. Χωστάει ο Δήμος σήμερα καθόλου. Έτσι, ακούστε. Θα σας πω. Μέχρι σήμερα ο Δήμος έχει πληρώσει
Λοιπόν, καταδικαστικές αποφάσεις από ιδιώτες, προμηθευτές, εργολάβους, από αγωγές που έχουν κάνει 1.830.000 ευρώ. Έργα τα οποία δεν είχαν πληρωθεί, τα οποία, δεν είχαν πληρωθεί. Ήταν έργα των παλιών δημάρχων. Εάν βρει κάποιος από τον παλιό Δήμο Πικρολίμνης έστω και μία αγωγή, εγώ αύριο παρετούμε. Αύριο παρετούμε. Αυτά ήταν έργα και ημέρες του παλιού δημάρχου. Έτσι, του παλιού δημάρχου. Αλλά τα περισσότερα όμως προέρχονται από το Δήμο του Κλικής. Μάλιστα. Και μάλιστα, μήπως δεν το ξέρετε, δηλαδή τι δουλειά έχει ο Δήμος, έτσι, με τους σχολικούς φύλακες να δέχεται το ποσό στους 530.000 ευρώ. Και ξαφνικά όταν ήρθε αυτό το πράγμα, η απόφαση του Αλλίου Πάγου, η οποία η απόφαση είναι άμεση εκτελεστή, ζαλίστηκα. Και δεν συγκινήθηκε κανένα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει μια ερώτηση. Γιατί, Δήμαρχε, από πού πρόκειται αυτά τα λεφτά με τους σχολικούς φυλάκες. 530.000 μαζί με τις εισφορές τους. Καταβλήθηκαν. Έτσι. Ήδη τώρα έμειναν μόνο οι εισφορές. Τα χρήματά τους βρήκαμε την πηγή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι μόνο τα έργα. Ο στόλος που υπήρχε σε αυτό το Δήμο από λιμποτοφόρα και άλλα μηχανήματα ήταν πεπαρεωμένος. Θες να πεις, σαν Καπαδόκης που είμαι, με την τσιγκουνιά μου ή όχι, επειδή η υπάρχουσα νομοθεσία απαγορεύει ενώ έχεις λες χρήματα, γιατί δεν υπάρχει, ρε Δήμαρχε, λοιπόν, αφού έχεις χρήματα, γιατί δεν παίρνεις 10 καινούργια από παλαιμοτοφόρα. Δυστυχώς, η υπάρχουσα νομοθεσία τι λέει, ξέρεις τι λέει, ότι αυτά που θέλεις να πάρεις και έχουν σχέση με την υπηρεσία καθαριότητας να προέρχονται από τα ανταποδοτικά. Με αυτή την τσιγκουνιά μου, λοιπόν, σήμερα μέχρι τον Μάρτιο, λοιπόν, θα παραδοθούν 3 καινούργια παλαιμοτοφόρα, 4 αυτοκίνητα καινούργια 4x4 που λέμε, 2 θα πάνε στην τεχνική υπηρεσία που είναι έχουν σχέση, 1 θα πάει στους ηλεκτρολόγους και άλλους στους οικοδόμους, 2 αυτοκίνητα θα πάνε στο πράσινο, το πλυντήριο κάδο μέσα στο Μάρτιο λοιπόν, θα παραδοθεί. Εκεί ακούγονται πολλές γκρίνιες, ειδικά το καλοκαίρι. Έχω δίκιο. Με τους κάδους που μυρίζουν, που δεν πλένονται. Θεόφιλε μου, ο κόσμος, ο πολίτης έχει δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε αυτό το πλυντήριο κάδο, θα κάνουν λίγη υπομονή, μέσα στο Μάρτιο θα γίνει παράδοση και θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Βλέπετε ότι δεν μπορείς με τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Η γραφειοκρατία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Για να καταλήξεις την προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος, χρειάζεται να περάσουν 7-8 μήνες. 7-8 μήνες. Επομένως... Και δύο φορτηγά αυτοκίνητα. Όλα αυτά ξεπερνούν το 1.200.000 ευρώ. Έτσι. Και μία τσάπα μεγάλη. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Σουσμαρίδης μέχρι να φύγει, έτσι, θα βάλει. Θα αναβαθμίσει το στόχο. Τι παρακαταθήκη του. Σε αυτό που λέγεται όρκος. Μέχρι να φύγω από το Δήμο, δεν θα αφήσω καμία οικονομική εκκρεμότητα, έτσι, καμία οικονομική εκκρεμότητα, ούτε ώστε ο επόμενος δήμαρχος να μην έχει τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπισα εγώ. Και σας διαβεβαιώ ένα πράγμα. Στη διάρκεια της θητείας μου, που είναι πενταετής, δεν θα υπάρξει αγωγή σε βάρος της διοίκησης του Δήμου, του Δημάρχου Σουσμαρίδη. Έργο που να κάνατε εσείς δηλαδή και να μην το πληρώσει. Ζούμε σε δύσκολες εποχές. Σε δύσκολες εποχές, δεν λέμε τίποτα το καινούριο. Κρίση. Υπάρχει πάντα ένα αίτημα της κοινωνίας ότι αυτό που λέμε κοινωνικό πρόσωπο δεν πρέπει να το δείχνει μόνο το κράτος, αλλά να το δείχνει και ο Δήμος. Όπου διαπίστωσε ο Δήμαρχος ότι δεν λειτουργούσε η ομάδα και υπήρχαν παραλήψεις, γι' αυτό προέβη στο κλείσιμο, στην αναστολή της λειτουργίας του κοινωνικού πρωτοβουλίου και δικαιώθηκα εκ των πραγμάτων. Όταν διαπίστωσε ότι υπήρχε και το ΤΕΦΑ που αρκετά έτσι. Λοιπόν, εδόδημα είτε λέγονται λάδια, τροφές, κρέατα, λοιπόν, έχει μοιράσει με πρωτοβουλία της περιφέρειας. Υπήρχαν λοιπόν και οι δομές της Μητρόπολης. Τι να πω, αυτοί που πέρανε από το κοινωνικό πρωτοβουλίο 850-880, πόσοι ήταν, τα ίδια άτομα πέρανε και από τη Μητρόπολη. Δεν υπήρχε καλή λειτουργία. Δεν υπήρχε συντονισμός δεν υπήρχε. Τα ίδια άτομα. Λοιπόν, αλλά το ΤΕΦΑ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Λοιπόν, είχε τις προϋποθέσεις, ποιοι δικαιούνται να πάρουν. Εμείς τι κάναμε άλλο. Κάναμε λοιπόν και το πρόγραμμα στέγαση και επανένταξη. Λοιπόν, βάλαμε 8-9 οικογένειες που είχαν ανάγκη, το οποίο θα νομίζω σε 2-3 μήνες θα λήξει. Και μάλιστα αυτοί
παίρνουν και, και μόρια, και μόρια για να βρουν εργασία μετά τη λήξη, του προγράμματος. Κάναμε το εδώ σε ένα χώρο του, δημοτικού χώρου, κάναμε λοιπόν το κοινωνικό ιατρείο. Ένας χώρος όπου υπάρχει ο εξιστορικός συνεργάτης, ο γιατρός, και εξετάζονται λοιπόν οι άποροι και, τα μέλη, του ΚΑΠΗ. Κάποτε αυτό λειτουργούσε μέσα, στο καφενείο. Σύντομα θα λειτουργήσει και το κέντρο κοινότητας στην πόλη του Κιλκής. Ήδη οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί, προέκυψαν λοιπόν... Τι ακριβώς θα είναι αυτό, σε τι θα βοηθήσει, ας πούμε, τους, ποιος θα είναι ο ρόλος του. Αυτό είναι για 3 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, θα καταγράφει τα προβλήματα, όλα αυτά τα προβλήματα της παινίας, της φτώχειας, θα καταγράφονται από αυτούς. Θα είναι ένας διαμεσολαβητικός ρόλος μεταξύ αυτής της κοινότητας και της Διεύθυνσης Πρόνοιας. Μάλιστα. Να καταγραφούν όλοι. Και θα έχει μέσα και κοινωνικό λειτουργό και οικονομολόγο και έναν λοιπόν των πολιτικών, επιστημών. Και τα γραφεία τους θα είναι πάνω στη βιβλιοθήκη. Υπάρχει ένα χώρο στο οποίο βρήκαμε, τώρα τελειώνει. Και γενικά η αποστολή του θα είναι αυτή. Η καταγραφή. Πάμε προς το τέλος αυτής της συνέντευξης που είναι νομίζω και η πρώτη που κάνουμε έτσι λεπτομερή και τόσο λεπτομερή. Δίδυμες, Καπναποθήκης. Πριν από λίγο καιρό είχατε πει ότι ανακοινώσατε ότι ζητήσατε την κυριότητα. Κοιτήτε με Καπναποθήκες, είναι μια πονεμένη ιστορία σε αυτή την πόλη. Ναι, θα ήταν το δικαστικό μέγαρο κάποτε. Και το πολιτιστικό κέντρο στη συνέχεια. Και προς το παρόν είναι περιφραγμένες. Αυτή, όπως ξέρετε, εγώ ξέρω την παλιά ορολογία, ανήκει στην, έτσι την ονόμασα, στην κτηματική υπηρεσία, ναι, του δημοσίου. Όταν, επειδή είναι παλιό κτίριο, στους σεισμούς κάποια από τα πάνω από τις στέγες πέσανε και κάποιος έκανε καταγγελία στο εισαγγελέα και λοιπόν συνεχεία καθώς έπαιξε ο εισαγγελέας, έδωσε εντολή στην πολεοδομία και η πολεοδομία έδωσε εντολή στην, λοιπόν, σε αυτή τη χρηματική υπηρεσία και, προβήκανε στο κλείσιμο αυτού της περίφραξης και, του προσωρινού πάρκινγκ, το οποίο σημειωτέων λειτουργούσε χωρίς άδεια. Αυτό το θέμα τέθηκε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ζητάμε από αυτή την υπηρεσία να μας παραχωρήσουν την ιδιοκτησία. Έτσι. Αυτό είναι εύκολο αυτό. Βρήκαμε τον κατάλληλο άνθρωπο, έτσι, λοιπόν, τον κατάλληλο άνθρωπο, ο οποίος έχουμε τη διαβίωση του υπηρεσιακού παράγοντα, ότι θα βοηθήσει, γιατί έχει την εμπειρία και, τη γνώση, όπου υπηρετούσε και στα Γιάννηνα, έπραξε σε ένα τέτοιο, σε τέτοια κτίρια, στο Δήμο Γιαννίνο, και του παραχώρησε την κυριότητα. Την κυριότητα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα το πετύχουμε την κυριότητα. Ο σκοπός, δηλαδή, τι περίπου προγραμματίζει, προς τα πού το. Ή λέτε, ας το πάρουμε και βλέπουμε. Για πολιτιστικές χρήσεις, τελείωσε. Για πολιτιστικές χρήσεις. Έτσι. Για να είσαι και συμβατός με τον συμβατός με το γενικό πολεμικό σχέδιο. Φυσικό αέριο. Ήταν από τις πρώτες πόλεις των Κιλκής μαζί με τις Σέρες και την Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, που πέρα από το μεγάλο έργο που έχει ανακοινωθεί από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια για κατασκευή δικτύου μέσα στην πόλη, ότι με το μικρό υφιστάμενο και στο μικρό υφιστάμενο δίκτυο που υπάρχει σε ένα τμήμα της πόλης, θα μπορούσε να ξεκινήσει η σύνδεση με το δίκτυο αυτό. Στις Σέρες συνδέονται, στην Κατερίνη υπάρχει εκεί. Εδώ, πού είμαστε. Δεν πρέπει και εδώ να το δούμε αυτό, γιατί, ξέρετε, φυσικό αέριο σημαίνει αρκετά πράγματα σε μια πόλη. Και βέβαια απευθύνομαι σε εσάς, όχι γιατί είστε ο άνθρωπος που θα βάλει μια υπογραφή ή θα κάνει οτιδήποτε άλλο, απλά δημότες αφορά. Εδώ, σε αυτόν τον τόπο, όχι μόνο γενικά που μιλάω για την κλικ, γενικά στη χώρα, υπάρχει σύγχυση αρμοδιοτήτων. Τα πράγματα περιπλέκονται. Ποιος φορέας είναι αρμόδιος. Ο πρώτος, ο δεύτερος βαθμός, άλλος θεσμικός παράγοντας.
Έτσι. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Αρμόδιες φορές είναι η ίδια περιφέρεια. Η αρμοδιότητα είναι δικιά του. Σαν δήμαρχος έχεις υποχρεώσει με όλα τα τοπικά προβλήματα να ασχοληθείς. Αυτή την έννοια σας έτσι, με όλα τα τοπικά προβλήματα. Γι' αυτό ασχολήθηκα και με το μεγάλο πρόβλημα των ΔΕΗ. Έτσι. Για το οποίο θα σας πω παρακάτω. Πάλι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα. Έτσι. Πήρε εντολή από μένα. Τον κύριο Γαβριλή. Τον κύριο Γαβριλή εννοώ. Πήρε εντολή με αυτή τη δημόσια υπηρεσία, ΔΕΔΑ που τη λένε, να έρθει σε επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο αυτού του φορέα. Με μία επιστολή και δεύτερη επιστολή. Οι οποίοι μάλιστα την πρώτη επιστολή τους αυτοί ζητήσανε να τους παραχωρήσουμε μια έκταση για να βάλουν εκεί πέρα το θάλαμό τους. Λοιπόν, από συμπίεσεις. Από συμπίεσεις. Πώς θα λειτουργήσει. Ένα τεχνικό έργο. Ανησυχώντας και πάλι όταν κοιμάμαι ανησυχώ και σκέφτομαι πρώτα το Δήμο και μετά τα προσφυλή μου, τα αγαπητά μου πρόσωπα, αναζήτησα και βρήκα τις πηγές. Έργο καινούριο για νέες υποδομές φυσικού αερίου στο Κλικής θα δημοπρατηθεί τέλη Ιουνίου. Έχει σχέση Κλικής, Κατερίνη, Σέρες. Για τις παλιές υποδομές, συμφωνώ μαζί σας, πράγματι στις Σέρες έχουν μπει οι εργολάβοι και κάνει συνδέσεις. Εγώ περιμένω από την Τετάρτη τον εργολάβο, με τον οποίο μίλησα προχθές το βράδυ, θα μου επισκεφτεί την Τετάρτη να με ενημερώσει, γιατί σε μία άλλη μου επικοινωνία μου είπε ότι έχει 25 αιτήσεις από το Κλικής για να κάνω τις συνδέσεις. Ναι, πρόσκληση δεν είναι. Μια δημόσια πρόσκληση από την ΕΔΑ, Λοιπόν, ασχολούμαστε, δεν κλείνουμε τα μάτια. Θα έρθει ο εργολάβος, βλέπετε πολλές φορές, αντί να ασχοληθείς με τον αρμόδιο δημόσιο φορέα, όπως γίνεται με τις κερκίδες, έτσι, πάμε στο τρίτο δρόμο. Που αυτό για μένα δεν είναι καλό. Πρέπει απευθείας να συζητήσεις με τον δημόσιο φορέα. Θα ενημερωθεί πλήρως. Να ενημερωθούν και οι δημότες. Οι δημότες της πόλης. Έτσι. Και όταν θα έρθει ο εκπρόσωπος της ΔΕΔΑ, κύριε, πες μας, πότε. Έχουμε 200 αιτήσεις, πότε θα συνδεθούν. Έτσι. Και αυτό, μάλιστα, αν θα προβούν στην κατασκευή λοιπόν, νέων υποδομών, μέσα στο δύο. Αυτό σας αφορά και αλλιώς. Μα αφορά και εμένα αλλιώς και συνδυάζοντας με την. Σφαντόστρωση. Με τις ασφαλτοστρώσεις της πόλης. Γιατί πάλι ο πολίτης θα πει, βρε αυτοί οι άνθρωποι δεν συνεννοούνται. Αυτή έκανε ο Δήμος ασφαλτόστρωση. Μπαίνει τώρα η ΔΕΔΑ. Λοιπόν, για να κάνει το δίκτυο. Όλα αυτά έχουν σχέση. Γι' αυτό τα μάτια σου πρέπει να τα έχει ανοιχτά. Και ένα τελευταίο, είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη. Μετά από πολλά χρόνια, αναφέρομαι στο ΤΕΙ, που εγκαταστάθηκε επιτέλους. Μερικά πράγματα προφανή στην Ελλάδα δεν είναι τόσο προφανή και αυτονόητα. Θέλει να κάνει κανείς μια έτσι μικρή επανάσταση για να πετύχει τα αυτονόητα. Εν πάση περιπτώσει όμως το κτίριο αυτό, το τμήμα αυτό μετεγκαταστάθηκε και λειτουργεί στον φυσικό του χώρο πια. Αισθάνεστε ικανοποιημένος, ρωτάω το προφανές. Αλλά επειδή ταυτόχρονα σαν Δήμος λύσατε για κάποιο άλλο πρόβλημα, λύσατε το θέμα του δεύτερου ΕΠΑΛ. Με ξέρετε πολλά χρόνια. Θέλω να είμαι, θέλω να είμαι ειλικρινής και αληθινός. Δηλαδή. Για ποιο λόγο. Εγώ πιστεύω και εκτιμώ ότι αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του ΕΠΑΛ, ακόμα τα ΤΕΙ θα λειτουργούσαν στα κτίρια του ΑΕΔ. Προσωρινά από το 1999. Από πότε. Αυτό όμως, αυτή τη βόμβα την οποία την πήρα στα χέρια μου ύστερα από το σεισμό του Νοεμβρίου του 2016 που δεν μ' άφηνε να κοιμηθώ, έπεισα τον εαυτό μου, πιέσα τον εαυτό μου να αγωνιστώ πώς θα γίνει η μεταφορά λοιπόν το ΤΕΙ από το ΑΕΔ στο νέο κτίριο. Σε αυτό το σημείο μπορεί κάποιοι συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι είναι έτσι να παρακολουθούν. Εγώ όμως το πω την αλήθεια. Αν δεν είχα συνεργάτηδα τη Λένα την Αναστασιάδου, έτσι, και κάποιους άλλους ανθρώπους εδώ της πόλης και πάνω απ' όλα τον πατριώτη μας, τον υφυπουργό, τον Γιάννη Δραματίδη, δεν θα επιτυχαίναμε τίποτα. Τα πολλά λόγια στη ζωή είσαι υποχρεωμένος. Και όταν διαθέτεις πολιτική ανδρεία, δεν λέω ψυχική ανδρεία, πολιτική ανδρεία, οφείλεις να ευχαριστήσεις κάποιους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν
λοιπόν, τόσο στη μεταφορά του ΔΕΗ, όσο και στη λειτουργία, και τη λειτουργία του δεύτερου ΕΠΑΛ. Γιατί αυτό το δεύτερο ΕΠΑΛ, έτσι, πάλι, ένα πάλι μεγάλο πρόβλημα. Άλλοι είχαν επιβαρύνονται και μάλιστα δημιουργούν και εντυπώσεις. Όχι το ένα και το άλλο, όχι. Τα γεγονότα είναι πραγματικά. Είναι πραγματικά. Το κτίριο είχε πρόβλημα από το. Από το 2007 μέχρι 8. Λοιπόν. Και ποιο είναι, ενώ βρίσκει σήμερα έτσι, κάποια πηγή να σε χρηματοδοτήσει, είτε για ανακατασκευή, είτε για να πει ότι χρειαστεί ένα κατάλληλο να τον κρεμίσει, για να κάνει μια τέτοια μελέτη, στατική μελέτη, προεκτίμηση τη αμοιβή μόνο. Εδώ είναι και ο Γενικός Γραμματέας που είναι πολιτικός μηχανικός και το ξέρει καλά, υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Γιατί έχει 5.500 τετραγωνικά μέτρα. Δεν λέω ότι θα στεγήσει η μελέτη. Σήμερα πάλι λέω ότι οι εκπτώσεις που δίνουν σε τέτοια μελέτη ξεπερνούν το 80%. Είναι 1 εκατομμύριο, αλλά το 1 εκατομμύριο πρέπει να το έχει εξασφαλισμένο στο χορηγό. Ναι. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει, κάποιες άλλες παρεμβάσεις του πάνε στην άκρη. Ο οργανισμός σχολικών κτηρίων πάει για κλείσιμο. Επομένως ήταν σημαντικό το ότι μετεγκαταστάθηκε το. Νιώθω ικανοποιημένος. Και μάλιστα απόψε κιόλας εκεί στο Ράζο οι γονείς με έχουν τραπέζι. Του δεύτερου επάνω. Και τον ΤΕΙΕ. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε.